Σοκαρισμένη Ισπανία βιώνει το δράμα της φωτιάς σε συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια που κόστησε ζωή σε 10 ανθρώπους, με τις αρχές να έχουν ολοκληρώσει την έρευνα μέσα στο καμένο κτίριο. Οι 4 από τους 10 νεκρούς είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Πατέρας, μητέρα, ένα κοριτσάκι 3 ετών και ένα βρέφος βρήκαν τραγικό θάνατο στην πυρκαγιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πλέον πρόσβαση στο κτίριο και περιμένουν να πέσουν οι θερμοκρασίες για να αναζητήσουν αγνοούμενους και στα πιο ψηλά πατώματα. Μέχρι στιγμής 15 άτομα νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο της Ισπανικής πόλης, 7 εκ των οποίων είναι πυροσβέστες που έδωσαν τεράστια μάχη για να ελέγξουν τη φωτιά. Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τα αίτια της πυρκαγιάς, όμως οι πρώτες ενδείξεις λένε πως η φωτιά επεκτάθηκε τόσο γρήγορα εξαιτίας των έφλεκτων και πρόχειρων υλικών κατασκευής των κτηρίων. Οι στιγμές ήταν δραματικές, με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν πολίτες από μπαλκόνια και οδηγούς ταξί να σπέβδουν για να μεταφέρουν εθελοντικά τους τραυματίες στα νοσοκομεία.